Λοιπόν, λίγη ησυχία για να ξεκινήσουμε να σας πούμε λίγα πράγματα. Να σας διευκρινίσουμε μάλλον κάποια πράγματα για όσα έχουν ακουστεί κατά την προηγούμενη περίοδο. Κατά πρώτον έγιναν δύο λαϊκές συνελεύσεις εδώ. Για την πρώτη λαϊκή συνέλευση είχε πάρει τηλέφωνο ο πρόεδρος και του είπα ότι δεν μπορώ να βρίσκομαι γιατί είχα άλλες υποχρεώσεις. Και του είχα ζητήσει να συνοηθούμε και να δούμε πότε θα την κάνουμε. Πρέπει να είμαστε και έτοιμοι να ξέρουμε τι θα πούμε στον κόσμο. Για την δεύτερη λαϊκή συνέλευση δεν ενημερώθηκα, αλλά δεν ήμουν και εδώ πάλι. Έλειπα στην αρχή. Το θέμα της τηλεθέρμανσης της Μελίτης μας ενδιαφέρει εμάς τόσο όσο και της Φλόρινας. Είναι δύο έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Και επειδή μας ενδιαφέρει, γι' αυτό το λόγο, το 2013, όταν βγήκα δήμαρχος, ανέλαβα το 2011, το 2013 κάναμε επικαιροποίηση της μελέτης για να είναι έτοιμη η μελέτη να μπορεί να εργαθεί όταν θα προκυριζόταν κάποιο μέτρο. Γιατί για να υποβάλεις μία μελέτη για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί, πρέπει να προκηρυχθεί το μέτρο. Η προϋπόθεση όμως για την τηλεθέρμανση Μελίτης ήταν ότι έπρεπε να προχωρήσει τη τηλεθέρμανση της Φλόρινας. Διότι η Μελίτη εξαρτάται άμεσα από τη Φλόρινα. Η Μελίτη δεν έχει ξεχωριστό αντιοστάσιο δικό της. Δεν έχει τίποτα ξεχωριστό για να μπορέσει να λειτουργήσει. Έτσι είχε γίνει η μελέτη από την αρχή. Άρα πρέπει να προχωρήσει της Φλόρινας και στη συνέχεια μπορεί να ενταχθεί της Μελίτης. Όπως πολύ καλά ξέρετε, το 14 τον Ιανουάριο, υπογράφτηκε η σύμβαση το 14 τον Ιανουάριο για την τηλεθέρμανση της Φλόρινας. Ο εργολάβος τότε είχε ζητήσει να πάρει μια προκαταβολή όπως δικαιούται και μάλιστα ζήτησε τη μισή προκαταβολή, όχι ολόκληρη. Δυστυχώς όμως από το Υπουργείο δεν είχαν εγκρίνει ακόμα τα χρήματα για να τα πάρει για να μπορεί να προχωρήσει. Και ήρθαμε το 15, μια εβδομάδα πριν από τα Capital Control, τότε του υπογράψανε και πήρε προκαταβολή ο εργολάβος για την τηλεθέρμανση της Φλόρινας στο 1,5 εκατομμύριο. Επειδή όμως για τα Capital Control δεν μπορούσε να παραγγείλει σωλήνες να ξεκινήσει. Διότι έπρεπε οι σωλήνες να προμηθευτούν από την Πολωνία. Δεν είναι σωλήνες που κατασκευάζονται στην Ελλάδα. Άρα είχε μεγάλη διαδικασία. Τελικά κατάφερε ο εργολάβος να φέρει σωλήνες το Σεπτέμβριο. Πότε ξεκινήσαμε, Νόνι, ακριβώς στην εξαρτή. Μετά το καλοκαίρι ξεκινήσαμε την εξηγαμή να τοποθετούμε σωλήνες στη Φλόρινα, το κεντρικό αγωγό. Όμως επειδή είχε λήξει το ΕΣΠΑ, στο οποίο είχε ταχθεί η τηλεθέρμανση Φλόρινας, έγινε το έργο αυτό έργο facing, δηλαδή ένα κομμάτι να ολοκληρωθεί μέχρι το 2016 και ένα άλλο κομμάτι να συνεχίσει σαν έργο γέφυρα με το νέο πρόγραμμα, το νέο ΕΣΠΑ. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ξέρετε ότι η τηλεθέρμανση της Φλόρινας δεν έχει εγκριθεί ακόμα. Ο εργολάβος δουλεύει με τα χρήματα τα οποία είχαν εγκριθεί για την πρώτη φάση και για τη δεύτερη φάση, επειδή όπως είπα είναι φέση και είναι γέφυρα, δεν έχουμε πάρει την έγκριση ακόμα. Είχαμε κατέβει στο Υπουργείο, είχαμε επισκεφτεί τη Γενική Γραμματέα, η οποία όμως δεν ήταν στο γραφείο, της έλειπε. Ήρθε ο αρμόδιος διευθυντής του ΕΠΕΡΑ, ο οποίος χειρίζεται το θέμα των τηλεθερμάσεων. Και συζητήσαμε για τη τηλεθέρμανση Μελίτης. Και αυτά που μας είπε είναι τα εξής. Ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βγει μέτρο τέτοιο για να ενταχθεί τηλεθέρμανση Μελίτης. Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί της Φλόρινας. Και αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, τότε πλέον δεν πρόκειται να γίνει καμία τηλεθέρμανση. Το πρόβλημα είναι αυτό. Το μέλημα το δικό μας είναι το πώς θα κάνουμε και τις δύο τηλεθερμάσεις. Άρα, ώσπου να εγκριθεί της Φλόρινας και να ξεκινήσει κανονικά, δεν μπορεί να υποβληθεί κανένας φάκελος για τηλεθέρμανση Μελίτης. Μ' αρέσει
να λέω την αλήθεια. Δεν μου αρέσει ούτε αυτιά να χαϊδεύω, ούτε ψέματα να λέω. Εάν η περιφέρεια ενδιαφέρεται πραγματικά, όπως λέει, να κάνει την τηλεθέρμανση της Μελίτης, δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε από το Υπουργείο να βγει πρόγραμμα από το ΕΣΠΑ του Υπουργείου, να βγει δηλαδή να εξαγγελθεί τέτοιο μέτρο για να μπορεί να υποκριθεί και η τηλεθέρμανση. Μπορεί η περιφέρεια να βγάλει από το ΕΣΠΑ το δικό της ένα μέτρο, ειδικά για τη τηλεθέρμανση Μελίτης, η οποία να μην έχει καμία σχέση με το θέμα της τηλεθέρμανσης Φλόρινας. Να μην εμπλέκεται και να μην υπάρχουν προβλήματα και για να μην περιμένουμε. Αν θέλει η περιφέρεια, μπορεί να βγάλει ένα τέτοιο μέτρο. Το ύψος είναι περίπου στα 10 εκατομμύρια, διότι είναι 7,5 εκατομμύρια το έργο της τηλεθέρμανσης μετά την επικαιροποίηση και με το ΦΠΑ είναι 944. Είναι περίπου 10 εκατομμύρια. Εμείς προς το παρόν, για το συγκεκριμένο έργο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω παρά να περιμένουμε να εγκριθεί της Φλόρινας και αφού εγκριθεί της Φλόρινας, στη συνέχεια να προχωρήσουμε για τη τηλεθέρμανση Μελίτης. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, είμαι στη διάθεσή σας να σας απαντήσω. Και το ενδιαφέρον μας για τη Μελίτη είναι πρόδειλο γιατί, όπως βλέπετε, έχουμε και πάρα πολλούς συμβούλους που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο από τη Μελίτη, που ενδιαφέρονται και αυτοί. Έχουμε και τη Διευθύντρια της ΔΕΙΑ, η οποία και αυτή ενδιαφέρεται πραγματικά. Άρα δεν υπάρχει λόγος να λέμε ψέματα και να σας κοροϊδεύουμε. Μας αρέσει να λέμε την αλήθεια. Επίσης όμως, εάν η περιφέρεια δεν μπορεί να κάνει αυτό το έργο, δηλαδή δεν θέλει να βάλει το ποσό αυτό, γιατί είναι το θέμα το αν θέλω ή δεν θέλω. Τα χρήματα υπάρχουν. Υπάρχει και η άλλη λύση, την οποία την ανακοινώνω πρώτη φορά αυτή τη λύση. Ότι μια και η κυβέρνηση συναλλάσσεται με τους Κινέζους για τη δεύτερη μονάδα, να πετήσουμε από την κυβέρνηση, με το που ξεκινάει η δεύτερη μονάδα, μέσα στη δεύτερη μονάδα να είναι υποχρεωτική η κατασκευή της τηλεθέρμανσης της Μελίτης. Για να μην περιμένουμε της Φλόρινας την εξέλιξη της Φλόρινας. Ακόμα και αυτό μπορούμε να το πετήσουμε. Είναι ένα θέμα και αυτό προς συζήτηση. Οπότε, όποιος θέλει να μιλήσει, είμαστε στη διάθεσή σας να σας ακούσουμε και να σας απαντήσουμε από αυτά που γνωρίζουμε. Και τι μας χρειάζεται εμάς η Φλόρινα. Εμείς τρώμε τη σχόλη, εμείς τρώμε τη σχόλη, εσείς τα πάντα. Πολύ ωραία. Γιατί να μην το απαιτήσουμε πρώτα εμείς και μετά η Φλόρινα. Τι είναι η Φλόρινα, ρε. Τα κονδύλια της ΔΕΗ τα παίρνει η Φλόρινα, τα πάντα τα παίρνει η Φλόρινα. Θα σου απαντήσω γιατί. Γιατί αν άκουσες καλά τι είπα από την αρχή, η τηλεθέρμανση Μελίτης είναι συνδεδεμένη με τη Φλόρινα. Όταν ήταν δήμαρχος ο κ. Τσακμάκης, έτσι έκανε τη μελέτη. Δεν ήμουν δήμαρχος εγώ όταν έγινε η μελέτη. Διότι, δίκο κάτσε σε παρακαλώ, γιατί δεν πρέπει. Διότι, αν δεν γίνει το αντιοστάσιο και όλη η διαδικασία της Φλόρινας, δεν μπορεί να λειτουργήσει της Μελίτης. Πρέπει να κατασκευαστεί της Φλόρινας και μετά μπορεί να συνδεθεί η Μελίτη. Η Μελίτη, σας είπα από την αρχή, ότι δεν έχει ούτε ξεχωριστό αντιοστάσιο, ούτε ξεχωριστές δεξαμενείς αποθήκευσης υπέρθερμου νερού, ούτε τίποτα. Γιατί στη Μελίτη δεν έχει αυτά. Δεν έχει μελέτη αυτά τα πράγματα. Δεν τα έχει μελέτη. Και μάλιστα θα πρέπει να ξέρετε, επειδή ορισμένοι κάθονται και πετάνε κάποιες κορώνες, όχι η ΔΕΙΑ πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε το έργο. Στο Αμύνδιο δεν το έκανε καμία ΔΕΙΑ. Στην Πτολεμαϊδα καμία ΔΕΙΑ. Στην Κοζάνη καμία ΔΕΙΑ δεν το έκανε το έργο. Συστήνεται φορέας καινούριος, μπορεί να το συστήσει ακόμα και η περιφέρεια, αν θέλει από μόνη της να κάνει τηλεθέρμανση και να διαχειριστεί τη τηλεθέρμανση. Άρα όλα αυτά που ακούμε είναι παραμύθια. Μπορεί ο καθένας, είτε περιφέρεια λέγεται, είτε οποιοδήποτε φορέας, είτε το κράτος ακόμα, η κυβέρνηση ακόμα, το Υπουργείο ακόμα, εάν θέλει, μπορεί να συστήσει φορέα και να λειτουργήσει τηλεθέρμανση Μελίτης. Διότι και στην Πτολεμαϊδα και στην Κοζάνη είναι ξεχωριστοί φορείς που λειτουργεί η τηλεθέρμανση από αυτοί που έχουν τη ΔΕΙΑΚ, τη ΔΕΙΑΠ κτλ. Όπως εμείς έχουμε τη ΔΕΙΑΠ.
Άλλος αν θέλει κάτι να ρωτήσει. Ο κύριος Καρυπίδης. Κύριε Καρυπίδη, και συγχαρητήρια γιατί σήμερα εξελέγει και αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Με βάση αυτά που απάντησε ο Υπουργός στην Βουλή, ο κ. Καρύπηδης, μετά από ερώτηση του βουλευτή Αντωνιάδη, απάντησε για δύο μεγάλα έργα στη Φλόρνα, στο Δήμο Φλόρνας. Το ένα ήταν η τηλεθέρμανση Φλόρνας και το δεύτερο ήταν η τηλεθέρμανση Μελίτης με ένα ποσό που, αν θυμάμαι καλά, είχε πει 6.300.000. Θέλω πρώτο να μου πείτε πώς σχολιάζετε αυτή την απάντηση του Υπουργού και δεύτερον, να συνοψίσουμε λίγο για το τι μπορεί να κάνει ο Δήμος για τη τηλεθέρμανση της Μελίτης. Δηλαδή, εμείς σήμερα βρεθήκαμε εδώ, γιατί πιστεύω ότι όλοι εδώ μέσα θέλουμε να γίνει και η τηλεθέρμανση Μελίτης. Να συνοψίσουμε ότι είπατε ότι ακόμα δεν έχει ενταχθεί της Φλόρινας, αν άκουσα καλά, δεν έχει ενταχθεί ακόμα η τηλεθέρμανση Φλόρινας στο πρόγραμμα χρηματοδότησης και μόλις γίνει αυτό, στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ένταξη της τηλεθέρμανσης της Μελίτης. Επομένως, θέλω δύο απαντήσεις. Η μία που αφορά το σκέλος της ερώτησης του κ. Αντωνιάδη, πώς τη σχολιάζετε, και το δεύτερο σκέλος της απάντησης είναι να εστιάζει σε ποιες θα είναι από εδώ και πέρα οι κινήσεις που θα κάνει η Δημοτική Αρχή, όλοι μαζί εννοείται, για τη τηλεθέρμανση της Μελίτης. Κατά πρώτον, δεν κάνω κανένα σχόλιο για αυτά που είπε και αυτά που απάντησε ο Υπουργός. Ο Υπουργός απαντάει πολιτικά και θα κριθεί και αυτός για αυτά που λέει και για τις πράξεις. Αλλά θα πω το εξής. Εάν πραγματικά θέλει ο Υπουργός να κατασκευάσει την τηλεθέρμανση Μελίτης, μπορεί να την κατασκευάσει και αύριο ο Υπουργός. Όπως κατασκευάζουν από τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, εργοστάσιο, τάση βιομάζας για την τηλεθέρμανση των Μηταίων. Ξέρετε, γιατί σας το ρωτάω. Ένα λεπτάκι, θα σας πω. Φανταστείτε να ρωτάει κάποιος βουλευτής έναν υπουργό και να απαντάει ότι υπάρχουν δύο έργα. Ένα της Φλόρινας και ένα της Μελίτης. Σημαίνει ότι είναι κάπου γραμμένο, ότι κάτι γίνεται. Αυτό θέλω να πω. Όχι, θα τελειώσω. Λοιπόν, όπως σας είπα, δεν κάνω σχόλιο γιατί αυτές είναι πολιτικές απαντήσεις. Εγώ δεν κάνω ούτε πολιτικούς σχολιασμούς, ούτε πολιτικές απαντήσεις δίνω. Οι απαντήσεις δικές μου που δίδονται είναι από τη συνεργασία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες που διαχειρίζονται τα θέματα. Και όπως σας είπα ότι είχαμε επισκεφτεί τη Γενική Γραμματέα, η οποία δεν ήταν, είχε κόλλημα, ήταν οι διευθυντές, οι αρμόδιοι υπάλληλοι από το ΕΠΕΡΑ. Αυτοί οι αρμόδιοι υπάλληλοι που διαχειρίζουν το θέμα μας είπαν όλη την αλήθεια. Άρα δεν κάνουμε να σχολιάσουμε το πράγμα. Και όπως είπα ότι εάν ο Υπουργός θέλει όντως να κατασκευαστεί το έργο, μπορεί να προκηρύξει ένα μέτρο, μπορεί να βγάλει οτιδήποτε, όπως κάνει για την τηλεθέρμανση του Αμυνταίου, που έχουν προχωρήσει σε κατασκευή μονάδας από βιομάζα, διότι θα κλείσουν εκεί οι δύο σταθμοί που υπάρχουν και πρέπει να έχουν τηλεθέρμανση και θα κατασκευάσουν από τις συναλλακτικές μορφές ενέργειας της ΔΕΗ το έργο αυτό. Το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει και εδώ όταν θέλει ο Υπουργός. Κύριε Πρόεδρε, τώρα όσο για μας ενδιαφερόμαστε, όπως σας είπα, τόσο πολύ για την τηλεθέρμανση, τόσο πολύ διότι αυτό το έχουμε δείξει από το ενδιαφέρον μας να κάνουμε, να εξοδέψουμε χρήματα, να κάνουμε επικυρωποίηση μελέτης. Και θέλαμε και η μελέτη κατασκευάστηκε για αυτόν τον σκοπό. Αλλά και θέλαμε επίσης, αν μπορούσαμε, αν είχε προχωρήσει τη Φλόρινα, να το εντάσσαμε στο προηγούμενο ΕΣΠΑ από τις εκτόσεις που δινόντουσαν από όλες τις τηλεθερμάσεις που υπήρχαν. Είχαμε και αυτή την υπόσχεση. Γιατί έκπτωση πήρε η τηλεθέρμανση Φλόρινας, έκπτωση του Αμυνταίου, έκπτωση της Πυραμίδας και έκπτωση της Κοζάνης. Εάν είχαν τρέξει αυτές τις τηλεθερμάσεις όπως έπρεπε, είχαμε τον χρόνο να το εντάξουμε. Δυστυχώς όμως γίνανε εκλογές, βγήκε νέα κυβέρνηση, ώσπου να αναλάβουν οι υπουργοί να ενημερωθούν και οι γενικοί γραμματείς, δεν προχώρησε τίποτα. Το ΕΣΠΑ έληξε και δεν προχώρησε τίποτα. Πρόεδρε. Για τη τηλεθέρμανση, έχει
Ξεκινάμε από εκεί. Ένα λεπτά, η τηλεθέρμανση έχει να πιστέψει. Από τα φώτα δεν έχουμε ούτε φως έξω. Γιατί η τηλεθέρμανση έχει να πιστέψει. Έχω να πω. Πες την τηλεθέρμανση πρώτα και μετά πες τα λεπτά. Ότι μαζί με τη Φλόρινα το 2013, όταν ήρθε στο Βραγιάννη εδώ, κάτι είπατε ότι θα πάει πακέτο μαζί με τη Φλόρινα. Τώρα μας ξεχωρίσετε το ένα με το άλλο. Πρόεδρε, ψεύδεσαι γιατί δεν είπα πάει πακέτο. Εγώ έχω πει από την αρχή και ξέρω πολύ καλά τι λέω και δεν λέω ψέματα. Έχω θητεία, 10 χρόνια θητεία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Για να μην αγαπάει ο κόσμος και μου δίνει την εμπιστοσύνη πάλι σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, είναι επειδή δεν λέω ψέματα, επειδή λέω αλήθεια. Και έχω πει ότι αν δεν ξεκινήσει να κατασκευάζει τη Φλόρινα, τη Μελίτη δεν μπορεί να ενταθεί. Δεν μπορεί να ξεκινήσει. Δεν μπορεί να γίνει μόνη τη. Η μόνη περίπτωση για να γίνει μόνη τη Μελίτη είναι να θέλει ο Υπουργό, να θέλει η Περιφέρεια, άσχετα από μελέτε που χρειάζονται, να προκηρύξουν ένα μέτρο και να την κατασκευάσουν. Ναι. Εμεί για να την κατασκευάσουμε τη θέρμανση Μελίτη, πρέπει να ολοκληρωθεί τη Φλόρινα να προχωρήσει. Να πάμε μετά στην θέρμανση Μελίτης. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή και της Φλόρινας, όπως σας είπα, δεν έχει εγκριθεί ακόμα η ένταξή της στο νέο ΕΣΠΑ. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για τίποτα άλλο. Είμαι σαφή. Τώρα να σου απαντήσω και για τις λάμπες. Όταν είχες έρθει, ένα λεπτό. Όχι, δεν το απαντήσω, δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω αν κάνετε λάθος στο λόγο σας. Είπατε να ολοκληρωθεί τη Φλόρινα και μετά θα ξεκινήσει. Να προχωρήσει, θέλω με τη Φλόρινα, να προχωρήσει. Να ενταχθεί τη Φλόρινα. Να ενταχθεί και να προχωρήσει πρέπει. Αν δεν γίνουν κάποιε εργασίε τη Φλόρινα, δεν μπορεί να μπει τη Μελίτη. Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Όπω επιθυμούμε όλοι. Γίνονται, πρέπει να φτάσουν σε ένα επίπεδο. Δεν μπορεί να γίνει η άλλη. Δεν μπορεί να εγκριθεί. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, μπορείτε να μου πείτε. Γιατί έτσι είναι, δεν μπορεί να εγκριθεί. Δεν υπάρχει υποδομές, είναι κινέζικα. Γιατί δεν έχει υποδομές, είναι υποδομές. Να σου πω κάτι εγώ. Η δική μας χωρίς απειλή στάση. Πώς προχωράει τη Φλόρινα χωρίς απειλή στάση, η δική μας δεν μπορεί. Τη Φλόρινα έχει αντιοστάσιο. Η δική σας δεν έχει αντιοστάσιο. Όταν ολοκληρωθεί τη Φλόρινα στο αντιοστάσιο, τότε μπορεί να ξεκινήσει η μελέτη. Αυτή τη στιγμή είναι έργο που δημοπρατεί. Έργο που έχει δημοπρατηθεί. Τη Μελίτη δεν μπορεί να ξεκινήσει. Αν θέλετε, το καταλαβαίνετε. Αν θέλετε, δεν μπορεί να το καταλάβει. Εντάξει. Το πετάτε στην περιφέρεια, το πετάτε στην κυβέρνηση. Δεν το πετάω εγώ. Δεν το πετάω εγώ. Εδώ είχε έρθει η περιφέρεια και σα είπε ότι την κάνει την τηλεθέρμανση στην περιφέρεια. Α την κάνει, μπορεί. Εμεί συνηγορούμε. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση να τους κάνουμε δώρο για τη μελέτη, αν θέλουν. Να την κάνουν, γιατί μπορούν. Τους δίνουμε δώρο τη μελέτη. Αλλά να μην λέμε πράγματα και να κρύβεται. Η θέση μου είναι σαφής, λέω για τελευταία φορά. Εάν δεν προχωρήσει της Φλόρινας, δεν μπορούμε να υποβάλουμε φάκελο για τη μελέτη. Με το που προχωράει της Φλόρινας, θα υποβληθεί για τη μελέτη. Γιατί, ένα λεπτάκι. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι ακόμα και το αντιοστάσιο που θα γίνει η δρομάστευση από το Λέβητα δεν έχει δημοπρατηθεί ακόμα. Και αυτό είναι ευθύνη της ΔΕΗ. Πιέζομαι να ξεκινήσουν οι δημοπρατήσεις αυτές για να μπορέσει να γίνει το έργο. Άρα δεν μπορούμε να συζητάμε πράγματα τα οποία δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα. Πρόεδρε. Ζήτησα κάποια ενημέρωση εγώ το 2014, 5 Δευτέρα. Καμία απάντηση από τον Δήμο. Πού οφείλεται αυτό να μην με ενημερώσει σε τίποτα. Τι ενημέρωση ζήτησε. Τι ενημέρωση. Στην πορεία τη τηλεθέρμανση τη περίπτωση που με ενδιαφέρει σήμερα. Ωραία. Μήπως... Γιατί μου απαντήσατε σε αυτό εδώ. Από το 2014 μήπως είπε. Μήπως... Δεν έκανα όμως. Για την κυρία Βοδεσκού μου απάντηση γίνεται. Μπράβο. Έτσι. Σας έχουν ενημερώσει πολλές φορές και δεν μου απαντάτε ποιος είναι ο λόγος και ποιος. Θα σας απαντήσω. Συνεχίστε. Πες τι άλλο έχετε. Τι άλλο έχετε. Πες το. Μάθηκος ενδιαφέρει να πάει τη τηλεθέρμανση όπως πιο νωρίς και να δίνει την χώρα. Διότι σήμερα περιβαλλοντικά εμείς και εγώ μας πήραν και τις πέτρες ακόμα.
έχουμε ένα βόρειο ορυχείο από πάνω, έτσι, από το Ιδρούτσα. Έχουμε ένα νότιο ορυχείο από εδώ. Έχουμε την Κέρδα από εκεί. Έχουμε τώρα και τις Πέτρες και δεν ενδιαφέρονται τίποτε για τη Μερίκη, έτσι, γιατί εσείς κάτι από την Αχμάδα και από τη Μερίκη. Εμείς τι κάνουμε και λέτε ότι πουλάμε και τις Πέτρες. Έτσι. Τελείωσες. Και θα σου απαντήσω. Ναι. Το 14 μου έκανες ένα ερώτημα. Από το 14 έχεις έρθει στο γραφείο μου. Εγώ, ναι. Μόνο αν ήρθα. Ήρθες. Άρα ενημερώθηκες. Γραπτή ενημέρωση. Γραπτή ενημέρωση, κύριε Πρόεδρε, ο Δήμαρχος όταν έχει ένα αίτημα, το διαδημάζει στην αρμόδια υπηρεσία. Και όπως είπατε, από την κυρία Βραμοπούλου πήρατε. Η αρμόδια υπηρεσία για το θέμα αυτό είναι ΔΕΙΑ. Την απάντησή σας την πήρατε. Μετά από δύο χρόνια. Εσείς μπορεί να ζητάτε, δεν έχει σημασία μετά από πόσο, όταν ήταν έτοιμη να σου απαντήσω, απάντησε. Για το θέμα για τις λάμπες. Όταν ήρθε στο γραφείο μου πέρσι που ήταν. Το φθινόπωρο ήταν. Το φθινόπωρο μου λες, δεν έχουμε αλλάξει λάμπες. Και σου είπα την άλλη μέρα θα έρθει το αμάξι να αλλάξει όσες λάμπες καμένες έχετε. Την άλλη μέρα ήρθε το αμάξι. Πότε, το Μάιο. Το φθινόπωρο. Το Μάιο δεν έχει τέτοια. Από τότε που είναι αντιδήμαρχος ο κύριος Αλουκάς. Περίμενε. Κύριε Τσορμπάρη, εδώ είναι ο αντιδήμαρχος. Είχαμε τέλη Σεπτεμβρίου και αλλάξαμε 68 λάμπες. Σε κάποια που είχε ούτε μία. Λοιπόν, δηλαδή επειδή είναι το Κύριε Πρόεδρε, δεν θα λέτε ψέματα. Εδώ ο αντιδήμαρχος σας είπε ότι ήρθε το Σεπτέμβριο. Όχι, δεν το κάνουμε μακριά. Γιατί και τι κύριε. Κύριε Λουκά, πόσες φορές σας έχω δώσει και τα λοιπά. Κύριε Πρόεδρε, λέτε ψέματα γιατί. Γιατί όταν ήρθατε σε μένα την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα έδωσε εντολή και ήρθε και ο ηλεκτρολόγος για το αμάξι για να αλλάξει τις λάμπες. Και μάλιστα κάνανε, νομίζω πρέπει να ήρθαν και την μεθεπόμενη πάλι εδώ. Άρα μιλήσετε. Όχι το Μάιο, μιλάμε για το φθινόπωρο. Από εκεί και πέρα, απευθυνθήκατε για τους δρόμους. Ξέρετε πολύ καλά ότι εδώ και από τον Άπο, ο Δήμος κατά πρώτον δεν έχει χρήμα να το ξεκαθαρίσουμε. Τα χρήματα τα οποία φέρνουμε από την κυβέρνηση, φέρνουμε το 25, ούτε το 25, το 20% από αυτά που έπαιρναν οι παλιοί Δήμοι. Τα χρήματα αυτά φτάνουν ίσα-ίσα για μισθοδοσία και για κάποιες μικρές εργασίες. Και ήδη μετά τα χιόνια ήρθαν και κάνανε πούλωση λάκων στη Μελίτη. Ήρθαν κύριε Παρδακά. 200 τσουβαλάκια. 250 τσουβαλάκια βάλανε για να πουλώσουν τους λάκους στη Μελίτη. Δεν έχουν πάει σε άλλα χωριά ακόμα. Γι' αυτό να μην λέτε πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Για την καθαριότητα. Γιατί κάπου είπατε ότι δεν καθαρίζουμε. Κύριε Κακιούση που είστε αρμόδιος καθαριότητας, για πέστε μας. Αδειάζουμε κάδους, καθαρίζουμε, στέλνουμε σάρατρο στη Μελίτη, για πέστε λίγο. Σκουπίζετε πολύ, Θα σας το πει τώρα ο υπεύθυνος. Ναι, σκουπίζετε πάρα πολύ. Ό,τι κάθε Παρασκευή που έχει το πρωί, έχω ζητήσει εδώ και δύο χρόνια κάδους. Ένα λεπτάκι να μιλήσει, ας να μιλήσει. Να μιλήσει. Ό,τι ζητήσετε από μένα, εγώ είμαι υπηρεσιακός, δεν είμαι πολιτικός. Και θα ακούσετε λίγο ό,τι έχετε ζητήσει και στο πλέον να μιλήσει. Την ίδια στιγμή έγινε εξωτερική. Παρακαλώ, βγαίνετε έξω να δείτε τι κάδους έχουμε πλαστικούς. Ένα λεπτό να μιλήσω. Όχι, αν μου πείτε εσείς. Όσες φορές έχετε έρθει σε επαφή, την ίδια στιγμή έχω στείλει εγώ αυτοκίνητο για ό,τι πρόβλημα υπάρχει. Το δεύτερο. Εδώ. Είναι και ο οδηγός εδώ. Και ο Λιάφης είναι από εδώ. Και ο άλλος με το αποτελεσμό που έρχεται. Παρακαλώ, που παίρνετε αυτή παράκτη που λέτε ψέμα. Μαζί με τον Δήμα του Παρακτήματο. Ένα λεπτό, κύριε. Αναφέρομαι τώρα ως υπηρεσίες του Δήμου, εδώ δεν μ' αρκέσαι. Θα μιλήσουμε για αυτό.
Ρώτησε ο πρόεδρος. Λέτε ότι έπεσαν 250 τσουβαλάκια στη Μελίτη. Εννοείται ότι πρέπει να πέσουν. Μπράβο. Έτσι. Δεν εννοείται. Να μην λέτε ότι δεν κάνουμε τίποτα. Τι εννοείται. Έπρεπε να μην λέτε ότι άλλοι για να ρίξετε πίσω. Ο πρόεδρος. Εντάξει. Απάντησε. Ο δήμαρχος τώρα δεν απαντήσει. Ο Κακούσης. Απολάξουμε και τους υπαλλήλους να απαντήσουν. Ο Κακούσης απαντά για την καθαριότητα γιατί είναι υπεύθυνος. Συμφωνώ ότι είναι υπεύθυνος. Να απαντήσει. Όμως τώρα θα με για άλλο πράγμα. Τι εντάξει. Τώρα ένα λεπτό κύριε πρόεδρε. Ένα λεπτό. Περιμένετε λίγο. Θα σας απαντήσω. Λίγο πιο γρήγορα κύριε Κακούση, λίγο πιο γρήγορα. Δεν πλατιάζεται κύριε. Δεν πλατιάζει. Το ρωτάω. Έχω πρόβλημα εδώ πέρα. Δεν είναι αλήθεια. Μετά από την λαϊκή σκουπίση. Τώρα που τελειώσαμε. Λίγο πιο γρήγορα λίγο. Κάνε να φορά πολύ. Στα 10 σουβαλάκια την ίδια φορά και μισή ώρα συζητάμε. Στέλναμε σ' άλλο θέμα. Σκούπα σ' άλλο. Να πάμε και σ' άλλο θέμα. Πέστε μου τώρα, ακούστε. Για να τελειώσουμε τώρα. Πέστε μου πώς σου κάνει το θέμα. Και δεν είναι λίγο, θα τελειώνουμε. Για να μπορώ να το λόγω, κύριε Κακούση. Εντάξει, καρπηθήκαμε μια πέστε. Ακούστε λίγο, πέστε λίγο. Σε λίγο, 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 Πατιάζει, πείτε τη μία ώρα! Τώρα συγγνώμη κιόλας για την οξύτητα σπίτι. Θα ήθελα να πάρω τον δρόμο να πω δύο κουβέντες. Ακούμε. Θα ήθελα να μιλήσω βασικά για την εθέρμανση. Πρώτα να απευθυνθώ στους χωριανούς και να πω ότι σήμερα ο μόνος τρόπος κάτι να κερδίσουμε είναι να έχουμε μια ηρεμία. Να μην εκλογιστούμε. Βλέπετε, ένας μικρός εκλογισμός μπορεί να φέρει το τέλος της συνέλευσης, να φύγουμε και να μην γίνει τίποτα. Να έχουμε όλοι μια ηρεμία. Να έχουμε μια συγκρότηση σκέψη μας, να καταλαβαίνουμε τι μας λένε οι άνθρωποι και τι ρωτάμε και τι απαντάμε. Απαντάμε εμείς. Πρώτον, σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Το ενδιαφέρον σας για το χωριό μας πράγματι είναι πολύ σημαντικό. Θα θέλαμε να είναι ακόμα περισσότερο. Προτείνατε κάποιες λύσεις. Αυτές τις λύσεις, ο φορέας ο οποίος μπορεί να μας καθοδηγήσει, να μας βοηθήσει και να μας κατευθύνει, είστε εσείς. Δηλαδή, μας προτείνατε να πάμε στο Υπουργείο, αλλά δεν μπορώ να πάω εγώ με τον πρόεδρο. Πρέπει εσείς να μας καθοδηγήσετε προς αυτή την πορεία. Αυτή τη στιγμή θα μπορεί να γίνει μέσω ένταξη σε κάποιο ΕΣΠΑ του Δήμου ή κάποιου Υπουργείου. Να πάμε να συγκροτηθεί μια επιτροπή από τη Μελίτη, να είναι μέσα ο Δήμαρχος, να είναι μέσα οι εκλεγμένοι, να είστε μέσα εσείς να πάμε στο Υπουργείο να απαιτήσουν. Η Μελίτη είναι ένας οικισμός, ο οποίος αυτή τη στιγμή στο Δήμο προσφέρει πολλά. Είναι, καταρχήν έχει τον ΑΕΣ, που είναι ο κύριος πόρος οικονομικός του Δήμου. Δεύτερον, έχει τα ορυχεία, που είναι δίπλα μας, είναι Τσαχλάδας, αλλά πλέον είναι σε εμάς. Ο σπαστήρας και όλα τα έργα είναι πολύ κοντά σε εμάς πλέον. Η ρήπανση είναι στη Μελίτη. Να τελειώσουμε. Έχουμε την Τέφρα, που είναι μεγάλο πρόβλημα. Όταν δεν έχει αέρα, κάθεται όλη η κάμπνα από τα τζάκια μας από πάνω. Όταν έχει αέρα, έρχεται η Τέφρα. Δηλαδή, με πήρε κάποιος άνθρωπος και μου λέει: τι καιρό έχετε, ξάδερφε, και σου λέω: φυσάει. Τουλάχιστον φεύγει η κάμπνα, σας μου λέει. Φεύγει η κάμπνα, αλλά έρχεται η Τέφρα, του λέω. Αν δεν φυσήξει από εκεί, φυσάει από εκεί, έρχεται, του λέω: η μαύρη σκόνη. Το χιόνι πάνω έχω φορτηγά και πάνω το χιόνι που είχε πέσει με το σκαρδιτό. Κάποια στιγμή ήταν μαύρο. Το φώναξα σε κάποιον γνωστό μου να το δει και του λέω: κοίταξε. Απέχω με λίγα με το αρχείο, κοίταξε, είναι μαύρο το χιόνι μας. Και το χιόνι μας είναι μαύρο. Είναι πολύ κρίμα και είναι πολύ και. Να μην το χαρακτηρίζουμε πιο βαριέ κουβέντε, δηλαδή, που έρχεται να το πω ανήθικο, να έχει κάποιο άλλο τηλεθέρμανση και να μην έχει Μελίτη. Αν έπρεπε κάποιο να έχει τηλεθέρμανση, πρώτο να έχει ατριοστάσια κτλ. Και ό,τι άλλο χρειάζεται είναι η Μελίτη και μετά να πάρει κάποιο άλλο. Είναι τουλάχιστον ανήθικο. Τουλάχιστον παράλληλα. Σε παρακαλώ. Θα ήθελα να κάνετε δύο διευκρινήσεις. Είπατε ότι προχωράει τη Φλόρινα και δεν μπορεί τη Μελίτη λόγω του ότι δεν έχει ατριοστάσια κτλ. Όμω προχωράει τη Φλόρινα, μπορεί παράλληλα να προχωρήσει και τη Μελίτη. Έχω την αίσθηση ότι. Αν υπάρξει βούληση από εσάς, το έργο μπορεί να ξεκινήσει είτε με το δικό σας τρόπο, είτε μέσω του Υπουργείου, είτε μέσω της Περιφέρειας. Απλά αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε το μπαλάκι των πολιτικών παιχνιδιών που γίνονται στην όλη περιοχή. Θα ήθελα ακόμα αυτή την ενημέρωση που κάνετε τώρα, αν την είχαμε κάνει λίγο νωρίτερα, μπορεί κάποια πράγματα να είχαμε προλάβει. Έχετε αντιληφθεί το ενδιαφέρον μας για το συγκεκριμένο θέμα. Μπορείτε να μην ξανασπώσετε τίποτα στον δρόμο. Μπορείτε να μην ξαναβάλλετε μια λάμπα σε έτοιμο σκοτάδι. Αν έχουμε τηλεθέρμανση, θα είστε για μας ο άνθρωπος ο οποίος μας έσωσε.
Εμάς τα χρόνια τα οποία μας αναλύεται, αν το πάρουμε μαθηματικά και δούμε τα χρόνια που μας λέτε εσείς ότι θα τελειώσει αυτό, θα τελειώσει εκείνο, θα πει το άλλο, εμείς δεν θα υπάρχουμε, θα έχουμε πεθάνει από καρκίνο. Δεν έχει νόημα την θέρμανση πλέον για μας. Δεν θα έχουν πεθάνει τα παιδιά μας. Όλο αυτό το πράγμα που μας αναλύεται δεν έχει βιωσιμότητα. Κάτι που μπορεί να καταλάβουν ότι αν δεν έχουμε την θέρμανση πιο νωρίς από τη Φλόρινα, γιατί η Φλόρινα αυτή τη στιγμή μόνο οικονομικό θέμα έχει. Από την θέρμανση θα βοηθεί μόνο οικονομικά. Εμείς δεν ζητάμε οικονομική βοήθεια. Δηλαδή, ένας κάτοικος χρόνος έχει 1000 ευρώ πετρέλαιο, αν έχει την θέρμανση θα έχει 700-500 ευρώ έξοδα. Εμείς ζητάμε να ζήσουμε. Αυτό είναι η διαφορά μας. Γι' αυτό η Μελίτη έπρεπε να έχει πρώτη την θέρμανση και όχι η Φλόρινα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συγγνώμη για το λεωξίδα της. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Πρώτα πρέπει η Μελίτη να έχει και πρέπει να έχει κατασκευαστεί τηλεθέρμανση Μελίτης έστω, πώς να το πω, σαν ανταποδοτικό προς το χωριό, προς το χωριό, όταν ξεκίνησε το προστάσιο. Σωστά. Για να μην σου πω ότι έπρεπε να γίνει και της Φλόρινας τότε. Δυστυχώς οι πολιτικοί τότε δεν έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Αυτό είναι το λάθος. Σήμερα θα μπορούσα να έρθω εδώ και να πολύ το υπολογίσω. Να σας πω, κύριε βεβαίως, θέση μου στο Υπουργείο, γιατί κάθε μέρα είμαι κάτω. Προχωράει τη Μελίτη, τελείωσε, από αύριο θα έχετε. Πώς να το πω αυτό. Όταν πολιτικολογεί κάποιος, λέει ότι θέλει, κάνει πολιτική. Μπορούσα να ήμουν ευχάριστος. Γιατί δεν ήμουν, να μην ήμουν ευχάριστος και να φεύγαμε και τα λέγατε μπράβο ρε στον Δήμαρχο, το πιο πολλά. Εμένα δεν μου αρέσει να είμαι ευχάριστος. Ούτε ευχάριστος, ούτε δυσάρεστος. Μ' αρέσει να λέω την αλήθεια. Και αυτό κάνω. Και πάντα θα λέω την αλήθεια. Όταν κατεβήκαμε στο Υπουργείο, δεν σας είπανε όσοι ήρθαν από εδώ, ότι αυτό που είπαν ότι εάν κατά λάθος υποβάλλετε φάκελο στο θέμα της Μελίτης, δεν θα γίνει καμία τηλεθέρμανση. Όχι, δεν μας είπαν. Δεν σας το είπαν. Ξέρετε τι μας είπαν. Αυτό ίσχυε. Θα σας πω γιατί. Ξέρετε τι μας είπαν. Ότι αν υποβάλλετε τώρα φάκελο, θα ολοκληρωθούν οι δύο μαζί. Και θα καθυστερήσει και έτσι όλοι. Γι' αυτό σας λέω ότι σας λένε ψέματα. Είπανε ότι αν υποβάλλετε κατά λάθος φάκελο ή αίτηση, μόνο αίτηση να υποβάλλετε για τηλεθέρμανση Μελίτης, δεν θα γίνει κανένα έργο. Θα σταματήσω. Εμείς τι επιδιώκουμε τώρα. Επιδιώκουμε θέλουμε να γίνουν και τα δύο έργα. Αλλά για να γίνουν τα δύο υπάρχει μια σειρά, μια προτεραιότητα. Αυτές είναι και οι εξηγήσεις που μας έδωσε από το Υπουργείο. Προχωράει της Φλόρινας και προχωράμε και της Μελίτης. Αλλά κάθομαι και σας λέω, δεν θέλουμε να περιμένουμε το Υπουργείο. Το Υπουργείο λέει αυτό. Ο ένας δρόμος είναι αυτός. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Αυτό δεν μπορούμε να έχουμε τη σειρά σε αυτόν τον δρόμο. Η άλλη περίπτωση τώρα, ο άλλος δρόμος ποιος είναι. Η περιφέρεια θέλει να κάνει την θέρμανση στη Μελίτη. Από το έσπο που διαχειρίζεται η περιφέρεια που δεν έχει σχέση με το Υπουργείο, μπορεί να πει ναι, κάνω τηλεθέρμανση της Μελίτης ξεχωριστά. Βάζω 10 εκατομμύρια, δεν 6,5 όπως το έχετε στο μυαλό. Με την επικαιροποίηση έχει πάει 7.471.633 ευρώ και 82 λεπτά. Με τον ΦΠΑ μαζί είναι 9.144.109 ευρώ και 60 λεπτά. Αυτή είναι η μελέτη της τηλεθέρμανσης της Μελίτης. Λοιπόν, αν θέλει η περιφέρεια, βγάζει από τα κονδύλια που έχει, όπως έβγαλε για διάφορα πράγματα. Εντάξει, έχει βγάλει για κάτι τηλεθερμάνσεις με βιομάζα, διάφορα. Να πει, για την Μελίτη βάζω ξεχωριστά 10 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ που διαχειρίζομαι και είναι μολιάδο για τηλεθέρμανση Μελίτη. Πολύ ωραία, σε αυτό το πράγμα, να σε εξηγήσω, σε αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να κάνω παρέμβαση. Είναι θέμα περιφέρειας. Είναι ο αντιπεριφερειάρχης που είναι στη Φλόρινα και είναι ο περιφερειάρχης στην Κοζάνη. Εμάς δεν μας ακούνε. Ούτε οι περιφερειάρχες, ούτε αντιπεριφερειάρχες που τα λένε. Ερχόμαστε τώρα στη τρίτη οδό. Η τρίτη οδό είναι, εάν θέλει ο υπουργός, ο πρωθυπουργός να κάνει τηλεθέρμανση στη Μελίτη, ξεκινάει και κάνει. Εκεί ποιος έχει το πρώτο λόγο. Το ζήτησε κανείς. Εκεί, ένα λεπτάκι. Εκεί ποιος έχει το πρώτο λόγο. Ο βουλευτής. Ποιος θα με ακούσει εμένα ο υπουργός. Όχι. Τον βουλευτή θα ακούσει το λοιπόν. Αλλά και ποιος πρέπει να μου πει εσύ να πάω στον βουλευτή. Και υπάρχει, τώρα, και υπάρχει τώρα και η τέταρτη οδός. Και η τέταρτη σας εξηγώ. Πολύ αλλά δεν υπάρχει ούτε μελίτη του. Μην το λες αυτό. Υπάρχει η τέταρτη οδός.
Όσο για, το, για την αγάλη που υπάρχει στο χωριό, το έχω δει ο ίδιος, δεν το έχω δει τώρα. Το έχω δει αυτό από τότε που ήμουν νομάρχης. Και όχι μόνο στο χωριό, και στη Φλόρινα, σε όλο το οροπέδιο εδώ πάνω. Και αν θυμόσαστε, είχα ζητήσει από τότε και ζητάω συνέχεια δωρεάν ρεύμα. Για τη Φλόρινα, για τα χωριά. Και όταν μου λένε, ξέρεις, μα θα γίνει τηλεθέρμανση. Η τηλεθέρμανση θα γίνει για τη Φλόρινα, θα γίνει για τη Μελίτη. Τα άλλα χωριά, τι θα γίνει. Λοιπόν, λέω, θέλουμε δωρεάν ρεύμα. Πάρτε, λέω, μην μας δίνετε τίποτα τα αποδοτικά. Δεν θέλω ούτε τοπικό πόρο τίποτα. Πάρτε τα, δώστε δωρεάν ρεύμα, δώστε μειωμένο τεχνολόγιο. Δώστε για 5 μήνες, δώστε για 6 μήνες. Και θα σας πω ότι όταν ήταν στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, τότε ο Υπουργός έβγαλε μια υπουργική απόφαση που έλεγε όταν οι ρήποι στις περιοχές αυτές ξεπερνάνε τα όρια, με απόφαση του Περιφερειάρχη βγαίνει η απόφαση και λέει ότι έχουν ξεπεραστεί τα όρια και οι κάτοικοι τότε έχουν για μια μέρα που ξεπερνάει τα όρια 2 μέρες χαμηλό ρεύμα. Κανένας Περιφερειάρχης μέχρι σήμερα δεν έχει βγάλει τέτοια απόφαση. Γιατί το 2011 που είχα τις μετρήσεις, εμείς είχαμε εδώ στη Φλόρινα, στο οροπέδιο, 150 υπερβάσεις. Και έπρεπε να έχουμε 300 μέρες χαμηλό ρεύμα. Κανένας όμως δεν βγάζει τέτοια υπόφαση από τους ψηλά ιστάμενους που έχουν την ευθύνη. Εάν ήταν στο χέρι μου, όπως έχω την αρμοδιότητα για να κλείνω τα σχολεία το χειμώνα, θα έβγαζε τις αποφάσεις και θα είχαμε δωρεάν ρεύμα, γιατί θα μπορούσαμε έτσι με αυτόν τον τρόπο να θερμαθούμε με ένα ηλεκτρικό ρεύμα και να μην καίμε ξύλο να μας βγαίνει πιο ακριβά. Άρα, το μέλημά μας εμάς είναι να γίνει τόσο η τηλεθέρμανση της Μελίτης όσο και της Φλόρινας. Για μας είναι το ίδιο πράγμα. Χρονοδιάγραμμα. Δεν υπάρχουν χρονοδιαγράμματα γιατί δεν εξαρτώνται από εμάς. Εμείς χρονοδιάγραμμα κάναμε της Φλόρινας οι Σωληνώρες να έχουν τελειώσει το 2015. Τέλει το 2015 αυτή ήταν η σύμβαση. Όταν το κράτος δεν πληρώνει τον εργολάβο, δεν δουλεύει και ο εργολάβος. Για την Μελίτη μάλλον είναι το στέλνει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Μπορεί. Με την οικονομική κρίση υπάρχει και μπορεί να έχει κάτι πετρέλαιο. Με το κάρβουνο πλέον, ούτε κάτι ξύλο. Με το κάρβουνο. Δεν μπορώ να πλάσω τη λεπτομέρεια. Εγώ δεν μπορώ να προβλέψω τίποτα, ούτε να υποσχεθώ τίποτα. Εάν ο εργολάβος αυτός προχωράει σωστά και το κράτος προχωράει σωστά τις εκταμιεύσεις και μας εγκρίνει, ακόμα δεν έχουμε την έγκριση για τη Φλόρινα, σας λέω, που είναι έργο γέφυρα, για τα έργα γέφυρα δεν έχω. Εάν προχωρήσουν σωστά αυτά, άμεσα μπορεί και φέτος να υποβληθεί ο φάκελος της Μελίτης από εμάς όπως πρέπει. Αλλιώς έχουμε απογορευτικό από το ίδιο το Υπουργείο. Να μην κοροϊδευόμαστε. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ποιο μας κοροϊδεύει, γιατί υπάρχει απογορευτικό. Ποιο μας κοροϊδεύει, δεν ξέρω. Άκου, σου πω εγώ. Ποιο μας κοροϊδεύει. Σου πω εγώ. Εγώ σου είπα ότι αν ήθελα να ήμουν καλός, θα σας έλεγα ότι έχω υποβάλει τον φάκελο. Υποβάλλω μια αίτηση και τελείωσε. Εμείς θέλουμε την βοήθεια και την ελεύθερη γνώμη. Θέλουμε βοήθεια σαν Μελίτη και από τον Δήμαρχο και από τους βουλευτές μας και από την περιφέρεια. Όλοι μπορείτε να προσπαθήσετε να κάνετε αυτό το έργο. Που το θέλουμε πολύ. Μην αποποιήσετε την ευθύνη εσείς. Αποποιήσετε την ευθύνη ο άλλος. Δεν πρόκειται να γίνει. Δεν αποποιούμε. Εάν τελειώσει η Φλόρινα, η Μελίτη δεν θα πάρει ποτέ την ευθύνη. Έχεις λάθος. Ούτε θα τελειώσει η Φλόρινα, ούτε η Μελίτη δεν θα πάρει. Η Φλόρινα προχωράει, θα προχωρήσει παράλληλα ανάλογα με την πρόοδο της Φλόρινας και η Μελίτη. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Δήμαρχε, επειδή παρακολούθησε για την άλλη συζήτηση και τα παιδιά ξέρουν όλοι. Δεν διαφώνησαν οι βουλευτές με αυτά που λέτε εσείς στην τοποθέτηση. Οι βουλευτές είπαν ότι δεν έχει εγκριθεί ακόμα της Φλόρινας, κάτι που πρέπει να γίνει μέχρι τέλος Μαρτίου, οπότε αφού ολοκληρωθεί της Φλόρινας μέχρι τέλος Μαρτίου, θα μπορούμε από τον Απρίλιο, είπε και ο κύριος Αντωνιάδης και ο κύριος Έφτας, σε συνεργασία με το φορέα υλοποίησης του έργου, να ξεκινήσουμε διεκδίκηση του έργου της Μελίτης. Δεν είχε δηλαδή, αυτά είπαν οι βουλευτές. Αυτό δεν είπε. Λέω, δεν είχαν διαφορά με εσάς. Αυτό ήθελα να σας πω. Δεν διαφωνούσαν με εσάς. Οπότε πρέπει να μείνουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, αφού ολοκληρωθεί η υπογραφή της Φλόρινας, από εκεί και πέρα να υπάρξει μια συνεργασία. Ανάση. Ναι, λέω ότι κάπου εκεί είστε για από κοινού. Δεν έχετε καταλάβει κάτι και δεν θέλω να το καταλάβετε. Όλοι, το παν είναι θέμα κυβέρνησης. Αυτό είπαν αυτοί, ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη σε ό,τι έχει σχέση με την κυβέρνηση. Αυτό είπα. Αφού αναλαμβάνουν την ευθύνη,
θα περιμένουμε σίγουρα να εκδοθεί η ευθύνη αυτή. Γιατί εγώ δεν ήρθα να πω ωραία λόγια. Αυτό το λέω. Συμφωνούμε. Δεν το καταλαβαίνω. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε σε αυτό ότι ακριβώς έτσι πρέπει να γίνει. Έτυχε και ένα ρητορικό ερώτημα προηγουμένως, το οποίο είναι ιδιαίτερο σημαντικό όμως, έτσι, το ποιος κοροϊδεύει ποιον. Όλοι δίνουν κάποιες απαντήσεις, κάποια ερωτήματα αποκτήνοντας αυτές τις συνελεύσεις. Προχθές όμως, εγώ παρακολουθώντας πολύ προσεκτικά το βίντεο το οποίο ανήκει εσύ στο νησικό τοπίο σου, είδα τον εκπρόσωπο της περιφέρειας, ο οποίος είναι και είναι αντιπεριφερειάρχης, να λέει ότι αυτός είναι ο εντολέας της ΣΑΝΚΟ για να επικαιροποιήσει τη μελέτη ελευθερίας μελέτης. Καταλαβαίνετε τι είπε ο άνθρωπος. Ότι είναι ο εντολέας, είναι ο εντολέας του ΣΑΝΚΟ. Γιατί δεν έρθεις το διαψέσεις. Δεν έρχομαι φίλε γιατί ο πρόεδρος της Μελίτσης ενώ ξέρει πολλά καλά όλοι μας πείτε όλοι. Σαν και έρθω να απαντήσω κι εγώ. Και μετά μπορείτε να μας αναλύσουν το θέλει. Έχω μαγαζί στη Μελίτη και ο πρόεδρος κάνει συνελεύσεις και δεν έχει βάλει μία ανακοίνωση στο μαγαζί. Και φύγουμε προσωπικά. Και το λέω μπροστά. Είπε ο εκπρόσωπος του αντιπεριφερειάρχης ότι είναι ο εντολέας της ΣΑΝΚΟ για να επικοινοποιηθεί η τηλεθέρμανση Μελίτης. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε. Ναι, το είχε επιλέξει. Έχουμε δώσει εντολή στην ΣΑΝΚΟ να επικοινοποιήσει τη τηλεθέρμανση Μελίτης. Από ό,τι άκουσα και εγώ ήταν ότι ενημερωθήκαμε από την ΣΑΝΚΟ ότι είναι πολύ εύκολη η επικοινοποίηση σε μια εβδομάδα. Έχουμε δώσει εντολή. Είναι επικοινοποιημένη η μελέτη. Για μελέτη η οποία επικοινοποιήθηκε επί προεδρίας Αναστασιά. Ναι, αυτό. Αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία είναι σοβαρά. Αλλά δεν μπορεί να κάνει την τηλεθέρμανση ανοιχνών της περιφέρειας. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Γι' αυτό είναι και η διευθύντρια εδώ. Αν θέλει να σα πείσει η διευθύντρια τη σειρά από το τελείωμα που πρέπει να γίνει. Γι' αυτό την έχω εδώ. Δεν την έχω για να σα λέω μόνο εγώ να εκφράζομαι πολιτικά και να σα λέω ψέματα. Όχι, με ενδιαφέρει να λέω ψέματα. Η σειρά είναι αυτή που είπατε, δεν είναι άλλη. Να κάτσουμε να βάλουμε κάτω να δούμε πώ θα γίνει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Καλησπέρα. Πριν δύο χρόνια πριν είμαστε, είχαμε κάνει μια συνέλευση με διευθυντικό χώρο από εδώ. Όπου το κλίμα για την τηλεθέρμανση στην Ελλάδα ήταν πολύ διαφορετικό. Είχε ανέβει από την ΣΑΝΚΟ ο κύριος Αμανατίδης, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος αυτό που έλεγε ήταν ότι η τηλεθέρμανση της Μελίτης είναι μισό βήμα πίσω από τη τηλεθέρμανση της Φλόρινας. Ήταν ένα θέμα χρόνου σε ένα εξάμεινο ότι θα είχαμε ενταχθεί κι εμείς με κάποια μέτρα. Έχουν περάσει δύο χρόνια από τότε, το κλίμα τώρα είναι εντελώς διαφορετικό. Τώρα περιμένουμε τις εξελίξεις στη Φλόρινα και να δούμε για εμάς τι θα συμβεί. Καμία σχέση το σημερινό κλίμα με τότε κλίμα. Οι αρμόδιοι για την υλοποίηση του έργου, οπότε καταλαβαίνουν και δηλώνονται άπαντες ότι είναι σωστό να γίνει από κάθε άποψη, δηλαδή ο Δήμος, η Περιφέρεια, οι δύο οι βουλευτές, άπαντες συμφωνούν ότι είναι λογικό και σωστό και ηθικό να γίνει. Όμως παραδάστα δεν κουνιέται πέτρα προς αυτή την κατεύθυνση του να γίνει το τηλεθέρμανση της Μελίτης. Σύμφωνα με δηλώσεις του κυβερνητικού βουλευτή, το Μάρτιο ή τον Απριλίο θα προκηρυχθεί μέτρο για τηλεθέρμανση. Εγώ να ρωτήσω, αν προκηρυχθεί μέτρο, θα υποβάλει ο Δήμος? Δεν μπορεί να υποβάλει. Δεν θα υποβάλει δηλαδή. Δεν μπορεί. Γιατί? Γιατί δεν θα είχε τελειώσει η οριστικοποίηση της μελέτης της Φλόρινας. Δεν θα είχε εγκριθεί. Ναι. Αυτό επέτρεψε στο παιδί ότι είναι απαγορευτικό, είναι δυσευτικό ή το ένα ή το άλλο. Είναι απαγορευτικό. Γιατί δεν θα γίνει καμία τηλεθέρμανση. Παρόλο που ο βουλευτής βεβαιώνει ότι αυτό το μέτρο. Τι να κάνω, να σας πω, περιμένετε λίγο. Ειδικά μου να βγει το μέτρο. Κύριε Δημήτρη, ακούστε με λίγο, ναι. Η δικιά μας ανησυχία, τι είπατε εσείς την ώρα, την καταλαβαίνουμε ανησυχία, τι συμμερίζεστε. Τώρα, το καλύτερο από όλα θα ήταν να ήσασταν όλοι εδώ παρόντες, όλοι οι φορείς. Δηλαδή και οι δύο βουλευτές και ο Περιφερειάρχης για να αποκτήσουμε κι εμείς μια καθαρή εικόνα για το τι πραγματικά σημαίνει. Γιατί τώρα εσείς λέτε θα διψεύσουν αύριο οι άλλοι, είπαν οι άλλοι χθες θα διψεύσετε σήμερα εσείς, αλλά τηλεθέρμανση δεν γίνεται. Το ερώτημα είναι. Ότι ο κυβερνητικός βουλευτής λέει ότι το μέτρο αυτό δεν είναι φωτογραφικό για να ενταχθεί η τηλεθέρμανση της Μελίτης το Μάρτιο, τον άλλο μήνα ή τον Απρίλιο βαριά. Ο Δήμος λέει ότι δεν πρόκειται να υποβάλει πρόταση. Δεν μπορεί.
Δεν καταλαβαίνεις το δεν μπορεί. Είναι απαγορευτικό. Γιατί δεν θα γίνει καμία τηλεθέρμανση. Για ποιο λόγο. Αυτό λέει το Υπουργείο. Τι να σου πω εγώ. Ε, το λέει γιατί. Έτσι μου στάρει. Ε, γιατί το λέει. Γιατί έτσι είναι. Ε, λέει ότι δεν γίνεται γι' αυτό και αυτό και αυτό το λόγο. Δεν γίνει καμία. Αν δεν γίνει καμία. Δεν έχει. Δεν έχει. Για ποιο λόγο. Πού είναι το απαγορευτικό. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Υπάρχει ο τοπικός πόρος που είναι ακριβώς για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Χρήματα από το τοπικό πόρο δεν μπορούν να διατεθούν για να γίνει τηλεθέρμανση μελίτης. Τα χρήματα αυτά που διατίθεται από το τοπικό πόρο που είναι ελάχιστο που παίρνει η Φλόρινα είναι για να καλύψει τα ίδια, με την ίδια συμμετοχή για την τηλεθέρμανση Φλόρινας και Μελίτης. Δεν φτάνει για τίποτα άλλο. Γι' αυτό φτάνει. Δεν μπορεί ο τοπικός πόρος να κατασκευάσει μια τηλεθέρμανση. Δεν είναι. Πόσο είναι. Πόσο είναι. 600.000 το χρόνο. Πόσο. 600.000 το χρόνο του λίγου. Περιφέρεια παίρνει το μεγάλο ποσοστό. Στην περιφέρεια σε ενδάμωση. 4 εκατομμύρια. 3,5 με 4 εκατομμύρια. Άρα λέει δύο τοπικούς πόρους για να είναι τέτοιες τις μελίτες. Τόσο είναι τις περιφέρειες. Τόσο είναι. Γιατί είπα εγώ ότι αν θέλει η περιφέρεια να το κάνει το έργο, μπορεί να το κάνει. Είτε από το τοπικό της πόρο, είτε από το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ της περιφέρειας, το τονίζω. Όχι από το ΕΣΠΑ του Υπουργείου. Από εκεί είναι απογορευτικό. Κύριε Πρεθό, εσείς έχετε συναντηθεί όλοι οι αρμόδιοι να δείτε το θέμα της συνθέρμανσης μελίτης. Δηλαδή ο κυβερνητικός βουλευτής, ο βουλευτής της πολίτευσης, ο περιφερειάρχης και εσείς, οι πιο αρμόδιοι. Μα από είμαστε... κοινού, για να δείτε αν μπορεί πραγματικά να γίνει έξω από την κυβέρνηση. Είχαμε πάει στη Γενική Γραμματέα, στην κυρία Φωτονιάτα, η οποία έλειπε σα. Είμαστε. Εκεί κύριε, ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΕΡΤΣΑΣ, εγώ και ο ΠΥΡΟΣ. Και ποιος θα μιλήσουν εσύ. Ποιος θα μιλήσουν. Εσύ. Ο ΠΥΡΟΣ, εγώ, ο ΣΕΡΤΣΑΣ. Αν και από την Άγκο είχαν έρθει, γιατί έπρεπε να ακούσουν κάποια πράγματα για αυτή την Άγκο. Αλλά τάχα αυτό που διαπιστώνουμε όλοι είναι ότι σήμερα πρέπει εμείς να περιμένουμε να τελειώσει τις πρόεδρες. Όχι να τελειώσει. Όχι. Να προχωρήσει τη σφαίρα. Να το προχωρήσει. Δηλαδή όταν δεν πάει μια διαδρομή 100 μέτρων, να προχωρήσει 99 όχι. Ή 1. Δεν έχουμε την έγκριση ακόμα. Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Η Μαρκιώτα Ματέ δεν θα προχωρήσει. Εμάς μας πάει που μιλάμε να προχωρήσει στα 99 μέτρα. Από τα 100. Το προχωρήσει είναι πολύ αόριστο. Υπάρχει περίπτωση να προχωρήσει. Καταλάβετε την ανησυχία μας. Είναι θέμα οικονομίας, πάλι το λέω, είναι θέμα υγείας. Για μας είναι το αν θα ζήσουμε ή όχι, για εσάς είναι αν θα έχετε να πιείτε ένα καφέ παραπάνω ή όχι. Αυτή είναι η διαφορά. Εσείς θα κερδίσετε 500 ευρώ το μήνα, εμείς θα κερδίσουμε τη ζωή μας. Και θα έπρεπε, εγώ νομίζω, σύμφωνα από αυτή τη συζήτηση, να βγει μια απόφαση που με εσάς μέσα, με τους εκλεγμένους παράταξες, με εκλεγμένους από άλλες παρατάξεις, να δημιουργηθεί μια ομάδα που να, αν δεν μπορείτε εσείς να πάμε μαζί στο Υπουργείο, να πάμε μαζί στην περιφέρεια. Και να αναγκάσουμε όποιον μπορεί να την υλοποιήσει, να την υλοποιήσει. Δεν πρέπει εμείς να μπούμε στη διαδικασία. Δεν γίνεται, είναι γραφειοκρατικό το θέμα. Αν, όπως είπατε, αν θέλει η κυβέρνηση, μπορεί να το υλοποιήσει χθες. Εμείς φανταζόμαστε όμως ότι αν θέλει ο Δήμος, μπορούσε να το υλοποιήσει χθες. Όπως ακριβώς το ίδιο πράγμα ισχύει και για την περιφέρεια. Εγώ, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι εδώ, είναι ότι πρέπει σήμερα να αναγκαστούμε όλοι, όλοι και οι εκλεγμένοι μια παράταξη με τις άλλες βουλευτές, να κατευθυνθούμε προς αυτή την πορεία. Να γίνει άμεσα, άμεσα παράλληλα με τις πρόοδες. Με όποια διαδικασία είναι εφικτό. Δεν πρέπει να μας απασχολεί ποια είναι η διαδικασία. Πρέπει να μας απασχολήσει ποιο είναι το μέτρο που μπορεί να μας οδηγήσει εκεί. Σήμερα, αν κλείσουμε τον δρόμο εδώ πέρα στην πλατεία, θα πάμε εκεί να κάνουμε αυτό. Αν θα πάμε, αν χρειαστεί να πάμε, πέσουμε στη λίμνη, να κάνουμε αυτό, να πάμε αυτό προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν πρέπει να μείνουμε σε γραφειοκρατικά. Είναι λίγο για εμάς εδώ τους μελικιώτες, γραφικό το να ακούμε ότι πρέπει να προχωρήσει. Ναι, αλλά πόσο. Περιμέναμε πάρα πολύ ήδη. Ήδη δεν έπρεπε να περιμένουμε τόσο. Ήδη έπρεπε να έχουμε, όπως είπατε, με την κατασκευή του έργου. Αν αρχίσουμε να αποδίδουμε ευθύνες εδώ και εκεί όμως, να πούμε σε άλλη συζήτηση και να αρχίσουμε να μαλώνουμε μεταξύ μας. Όλοι, ειδικά οι μελικιώτες, ειδικά οι μελικιώτες, εκλεγμένοι φορείς και πολίτες, πρέπει να κατευθυνθούμε προς αυτό. Πρέπει να πάψουμε να μας απασχολεί το γραφειοκρατικό κομμάτι. Δεν μας ενδιαφέρει πώς. Θέλουμε αύριο να ξεκινήσει τη τηλεθέρμανση μελίτης. Με όποιο φορέα είναι ικανή. Με το Δήμο. Με την κοινότητα. Με την κυβέρνηση. Και εσείς πρέπει σε αυτό το θέμα η ευθύνη σας είναι
όπως τώρα μας δώσατε κάποιους δρόμους, μας είπατε ότι δεν γίνεται αυτό, αλλά γίνεται εκείνο. Να μας κατευθύνετε προς αυτή την πορεία. Αυτή είναι η δική σας ευθύνη. Εγώ γι' αυτό έλεγα σε ενημερώσω και σας είπα ότι αυτή τη στιγμή. Δεν μας αρκεί. Τι γίνεται, τι να κάνω δηλαδή. Να μας κάνετε. Όταν θα γίνω υπουργός, τότε θα έχω τον πρώτο λόγο να πω ότι ναι, θα το κάνω και θα το κάνω. Δεν το υπάρχει περίπτωση. Κάτι θα έπρεπε να λάβουμε για να αλλάξει ο υπουργός. Αυτή τη στιγμή από το ΕΣΠΑ του Υπουργείου δεν μπορεί να γίνει. Στο λέω εγώ. Α, δεν μπορεί να γίνει. Από το ΕΣΠΑ του Υπουργείου, από το ΕΣΠΑ, από τον ανταγωνισμό, από το ΕΠΕΡΑ, το αρμόδιο διεύθυνση του ΕΠΕΡΑ, όπου είναι η τηλεθέρμανση της Φλόρινας, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει. Εντάξει, αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν έχουμε. Συγγνώμη λίγο, δεν μας λέτε το λόγο. Μα δεν μας λέτε γιατί τη Φλόρινα δεν γίνεται. Δεν είναι. Ποιος είναι ο λόγος, αυτό δεν είναι. Θα απορριφθούν και οι δύο τηλεθερμανίες. Αυτό θα απορριφθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δύο. Αυτό λέμε. Άρα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Περιμένουμε να εγκριθεί τη Φλόρινα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και τις μελέτες. Σήμερα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Μα είναι κακιά, μα είναι μας αρέσει, μα δεν μας αρέσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Φοβάσαι τη στάση της κυβέρνησης για την μη έγκριση, κύριε Δήμαρχε? Δεν υπάρχει θέμα στάσης κυβέρνησης. Είναι θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι φάκελοι φεύγουν στην Ευρώπη και απορρίπτονται από εκεί. Δεν απορρίπτονται από εδώ. Πόσο περίπου υπολογίζει ότι θα ολοκληρωθεί αυτό? Δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω. Μέχρι το 15 πρέπει να τελειώσουν οι αγωγοί και έχουμε φτάσει 17. Δηλαδή, Δήμαρχε, αν βρεθούν χρήματα, μπορεί να γίνει τώρα? Αν χρήματα μπορούν να βρεθούν, σας είπα, από την περιφέρεια. Σωστά. Δεν γίνεται. Γίνεται. Από εκεί γίνεται ξεχωριστά. Πιθανόν να είναι πολιτικός λόγος. Και να θέλουμε να κατηγορήσουν εσάς και να σηκώσουν το δικό τους ανάστημα. Εμάς έχει υποθεί το άλλος, αυτό το δεν γίνεται. Μας έχουν δώσει κάποιοι και εξήγηση. Μας έχουν πει ότι εάν υποβάλουμε τώρα και τις Μελίτες, επειδή είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν είναι Υπουργείο που να πει προχωράμε παράλληλα, έλα μωρέ, εντάξει, κρίμα είναι οι Μελιτιώτες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πει, κοιτάξτε εδώ μιλάμε για δύο τηλεθερμάσεις που έπρεπε να κατασκευαστούν παράλληλα, γινόταν να είχαν ξεκινήσει κάποτε μαζί. Ας διορθώσουμε εκείνο το λάθος τώρα και τις βάλουμε μαζί. Και αυτό θα πολυσχεδίσει τις Φλόρινες. Αυτός είναι ο λόγος που πλέον δεν θέλουν να το εντάξουν και τις Μελίτες μαζί. Εμάς αυτό μας έχουν υπάρξει. Δυστυχώς το λάθος που κάνεις είναι το εξής. Αν η Ευρώπη λειτουργούσε με συναισθηματισμό. Επειδή δεν λειτουργεί έτσι, αυτό δεν λειτουργεί. Δεν είναι το θέμα. Θα λέγανε, ταλαιπωρούνται οι Έλληνες να μην τους κόψουμε άλλο τις συντάξεις. Να ζήσουν. Παρ' όλα αυτά και είναι σόφλε και λέει, κόψτε κι άλλο τις συντάξεις. Δεν υπάρχουν συναισθηματισμοί. Ναι, αυτό είπα. Ότι αν ήταν στην Υπουργείο θα έχει συναισθηματισμού. Ναι. Η Ευρώπη δεν έχει και θα έκανε κάτι και θα έκανε άλλο. Λοιπόν, και αυτό που σας λέω εγώ δεν το λέω επειδή έτσι μου κατέβηκε εμένα. Ήταν και ο βουλευτής, ήταν και ο αντιπεριφερειάρχης. Που είπανε, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει αίτηση, όχι να κατεθέσετε μελέτη, ούτε αίτηση. Δεν σας το λέω. Δεν ήρθα εγώ. Σας είπα, το πιο καλό για μένα ήταν να σχεδιάσω τα αυτιά. Από εβδομάδα πάλι θα είμαι στην Αθήνα. Να σας πω, ρε παιδιά, να πάω να δω πάλι το γραμματέα, να δω τον υπουργό, θα δούμε τι θα γίνει και να έρχομαι κάθε τόσο στο καφενείο και να μιλάμε και να πίνουμε και το τσιγκουράκι μας και να λέμε παραμύθια. Δεν είναι αυτός ο χαρακτήρας μου. Όταν μπορεί κάτι να γίνει, θα σας πω ναι, από εβδομάδα θα γίνει και θα το κάνω. Αυτή τη στιγμή έχουμε απαγορευτικό από το ίδιο το Υπουργείο. Δεν μπορεί να γίνει. Να είμαστε δηλαδή σαφείς, να μην επαναλαμβάνω πράγματα τα οποία τα έχω πει τόσες φορές. Είναι πολύ εύκολο. Σας είπα που οφείλετε, ότι ρωτάμε και ξαρωτάμε, λόγω ότι εμείς έχουμε μια πληροφόρηση. Ότι αν δεν γίνεται, ότι αν γίνει τώρα έτοιμα, θα σταματήσει και τις Φλόρινες και θα ξαναγίνει μια, θα μας αναγκάσουν να ξανακάνουμε ένα έτοιμα για από κοινού κατασκευή. Γιατί αυτή ήταν η σωστή πορεία και πιο οικονομική. Θα απορριφθούν, ναι. Η μελέτη κόστος ωφέλους της μελέτης δημιουργεί πρόβλημα. Δεν μπορεί, θα απορριφθούν, ναι, αν πάνε μαζί. Αυτό λένε. Λοιπόν. Θα σου πω εσύ κάτι που μου λες τώρα, δηλαδή που ακούω συνέχεια λέω το ίδιο πράγμα και μου λέει το ίδιο πράγμα. Έρχεται ένας φίλος μου και μου λέει, ρε Γιάννη βάλε το παιδί μου, λέει διόρισέ το, στα πεντάμινα. Δεν μπορώ, είναι ασέ. Όχι εσύ μπορείς, ρε δεν μπορώ.
Μισή ώρα επέμενε. Του λέω, κοίταξε, του λέω, άλλο δεν μπορούμε να συζητάμε. Θα σου πω εντάξει για να φύγεις, να φύγεις και χαρούμενος. Και από εκεί πέρα σου είπα ότι δεν μπορώ. Μη μου το λες έτσι, μου λέει. Και ο άνθρωπος σηκώθηκε και έφυγε. Του λέω να σου πω ψέματα. Το πιο εύκολο για μένα να σου πω ότι ξέρεις, εντάξει, θα το του πεις, θα το δω, φύγε. Κάτι που δεν μπορώ, δεν μπορώ. Κάτι που δεν γίνεται, δεν γίνεται. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό. Δήμαρχε. Ένα λεπτάκι, πρόεδρε. Θα ήθελα λίγο να ρωτήσω για ποιο λόγο είναι απαγορευτικό να καταδεχθεί έτσι. Το είπα, ρε παιδιά. Όχι, άλλο θέλω να πω. Υπάρχει κάποιο κριτήριο τέλο πάντων, κάποια οδηγία τη Ευρωπαϊκή Ένωση που να λέει ότι. Θα απορριφθούν. Σε μια περιοχή δεν επιτρέπεται, ξέρω εγώ, να διαλυθούν τόσα κονδύλια. Υπάρχει λόγος, παράδειγμα, που θα απορριφθεί και στην ίδια τη. Υπάρχει γιατί αλλάζει η μελέτη πόσο θέλουν να πάνε μαζί και θα απορριφθούν. Αυτό είναι ο λόγο. Θα απορριφθούν και οι δύο. Δηλαδή, ό,τι αλλά για να μην δώσουν αλλά... για παράδειγμα είναι ασύμφωνο να εκτιμούν. Δεν δε βγαίνει μελέτη κόστο μέλο, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, γι' αυτό λέω, δεν βγαίνει. Και μα το είπανε. Θα απορριφθεί και η μία και η άλλη. Το διευθύνσαν και οι δύο βουλευτές, αυτό είπαμε. Πρέπει να ολοκληρωθεί τις πρόνοιες και μετά να γίνει. Όχι να ολοκληρωθεί τα πρόνοια, να ολοκληρωθεί τα πρόνοια. Και να μετά να ξεκινήσει. Κάτι άλλο που είπατε να προχωρήσει παράδειγμα για τα νότια τη μέχρι ποιο ποσοστό του έργου να ολοκληρωθεί. Και αν έχουμε και εμείς μια εικόνα ότι μπορεί να υποβληθεί και να εξπέρασουν τα όρια. Δεν είναι θέμα ποσοστού. Η επαφή που έχουμε εμείς και εγώ και η διευθύντρια είναι με το αρμόδιο γραφείο που χειρίζει τα θέματα αυτά. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί η έγκριση της Φλόρινας και θα μας πούνε αυτοί πότε μπορούμε να υποβάλουμε. Γιατί πρέπει να προκηρύξουν μέτρο, θα προκηρύξουν ειδικά για τη Φλόρινα μέτρο, αλλά θα το καθορίσουν αυτοί πότε μπορεί να γίνει. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε εμείς τώρα. Δεν θα σου πω ότι ξέρεις να τελειώσει ο ιδρυτικός αγώνας. Αυτά είναι παραμύθια. Ούτε να τελειώσει τίποτα. Εμείς περιμένουμε την έγκριση πρώτη της Φλόρινας και μετά με συνεργασία με το αρμόδιο γραφείο που χειρίζεται με το ΕΠΕΡΑ, αυτοί θα μας κατευθύνουν. Όπως κάναν και για την Φλόρινα μέχρι σήμερα. Αυτοί μας κατευθύνουν τι πρέπει να κάνουμε για να μην κάνουμε λάθος και απορριφθούμε από τα πάντα. Ακόμα και για το έργο γέφυρα που βγήκε, βγήκε γιατί μας κατεύθυναν αυτοί έτσι. Θα το κάνετε πρώτα facing, μετά θα πάει γέφυρα. Είναι πράγματα τα οποία τα χειρίζονται αυτοί, γιατί αυτοί έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως κατάλαβα, γιατί δεν έχουμε συνεννόηση και εσείς οι αρμόδιοι που δεν πάτε καλά, ξέρω ότι το σύμπαν ο αέρας δεν είναι καλά. Αυτά μπορούν να συζητήσουν μεταξύ σας. Και εμείς να έρθουμε από πίσω σας. Αλλά δεν βλέπω πώς το κλείνουμε. Πώς το κλείνουμε με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε σήμερα. Να γίνει τη μελίτσια. Αυτό, όταν δεν έχει συνεννόηση εσύ, να ακούμε εμείς που είμαστε παθόντες περιβαμψικά τα πάντα και είναι. Είναι ο φορέας, είναι η φορέα, και η ομάδα. Και δεν είμαστε καθόλου. Κάνουμε μια αίτηση και τα ρίχνουμε έξω. Δηλαδή, πάει καλά η πρώτα, δεν μας ενδιαφέρει με λίγη. Έτσι, αυτό θα πάει. Αυτό λες εσύ, κύριε Πρόεδρε. Αυτό λες εσύ. Δεν ξεβολεύει, έτσι τα λες. Δεν έχω πρόβλημα. Γιατί δεν είναι μαζεμένοι όλοι, κύριε Πρόεδρε. Γιατί δεν είπατε το καφενείο. Δεν είναι εκεί που πρέπει. Δεν έχω πρόβλημα το τι θα πεις και ποια είναι η άποψή σου. Εμένα με ενδιαφέρει τι καλό μπορώ να κάνω στο χωριό. Τι έκανες μέχρι τώρα. Ό,τι μπορώ κάνω. Ό,τι μπορώ κάνω. Ξεκίνησα τον εναδασμό, ο οποίος τελειώνει ή τελείωσε. Αυτό έκανε. Ό,τι μπορώ κάνω. Καθάρισα το ποτάμι όταν χρειαζόταν, όταν μου το ζητήσανε. Γι' αυτό σου λέω ότι ό,τι μπορώ, το υπόσχομαι και το κάνω. Δεν υπόσχομαι ψέματα, ούτε πολιτικολογώ. Εντάξει, λοιπόν, πες μου ναι. Όχι, υπάρχει κάτι άλλο για την διακάθαση. Θα είπατε νωρίτερα ότι ο Δήμος δεν έχει πόρτο να τρέξει ούτε καν το έργο και λεφτά μας πόρτο. Έτσι, δεν έχει ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ προκειμένου να επιδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν,
από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει το έργο με δικά σα χρήματα, τέλο πάντων. Δεν έχει ξεκινήσει με δικά μα χρήματα. Έχει γίνει, έχει ξεκινήσει. Με δεν είναι με δικά μα χρήματα. Με, τίποτα. Με τα ευρωπαϊκά. Με ευρωπαϊκά. Άρα λοιπόν είχε ενταχθεί. Είχε ενταχθεί. Είναι σε φάση. Πήγε ενταχθεί. Πήγε φέση και τελείωσε το ΕΣΠΑ και τώρα περιμένουμε την ένταξη στο ΣΕΣ. Στο νέο ΕΣΠΑ, στο ΣΕΣ. Ναι, άρα λοιπόν η εκτίμησή σας είναι ότι θα ενταχθεί σίγουρα και σχετικά σύντομα. Έτσι δεν είναι. Ελπίζω. Γιατί εάν δεν γίνει αυτό, σταματάει το έργο. Σταματάει, φυσικά. Ναι. Από τη στιγμή λοιπόν που θα γίνει αυτό, έτσι, ενταχθεί το έργο της Φλόρινας. Κατευθείαν εσείς αν δείχνω στα προβλήματα θα σας ξαναπώ γιατί το πριν δεν το καταλάβατε. Πώς μάλλον. Σας το είπα. Εφόσον ενταχθεί της Φλόρινας σε συνεργασία με το Υπουργείο θα μας πούνε μετά ένα μήνα, μετά δύο, μετά μια εβδομάδα ετοιμαστείτε, θα προκηρύξουμε μέτρο για την Μελίτη. Μόλις μας πούνε ετοιμαστείτε, μόλις προκηρυχθεί το μέτρο του Υπουργείου, τότε πλέον θα υποβάλουμε τη μελέτη της Μελίτης. Είναι θέμα από το Υπουργείο. Αυτό το είπα πριν. Ότι δεν κάνουμε ενέργειες σπασμωδικές, ούτε από μόνοι μας, ούτε από τίποτα. Αυτά γίνονται σε συνεννόηση με το αρμόδιο γραφείο που χειρίζει τα θέματα τηλεθερμάσεων και τα θέματα ανταγωνισμού, μελέτης ανταγωνισμού που υποβάλλονται για το ΕΣΠΑ. Μέχρι τότε η μελέτη περπατάει, εμείς μπορούμε να θέλουμε τη μελέτη. Η μελέτη είναι έτοιμη, είναι στην ΔΕΙΑ. Είναι στην ΔΕΙΑ. Την επικαιροποίησαμε το 2013 τη μελέτη. Εγώ δεν είναι η μελέτη. Δεν είναι η μελέτη. Δεν είναι η μελέτη. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ πολύ όλους που ήρθατε εδώ. Μόλις έχουμε, έχουμε νεότερα από το αρμόδιο Υπουργείο, από το αρμόδιο γραφείο, θα έρθουμε πάλι εδώ σας να σας ενημερώσουμε. Δεν υπάρχει λόγο να ερχόμαστε χωρίς να έχουμε κάτι να πούμε. Όταν έχουμε κάτι να σας πούμε, θα έρθουμε από μόνοι μας πάλι να σας ενημερώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Για τελευταία ερώτηση. Τα κρατάνια το ίδιο καθαριότητα όπως είπε ο κ. Πρόεδρος. Πώς τη θεωρείτε εσείς την καθαριότητα εδώ στη Μέλη και πάνω. Γενικά πώς τη θεωρείτε. Όπως και στη Φλόρινα. Εγώ τρέπομαι να βγαίνω από τους δρόμους εδώ. Αν δεν το δείτε καθαριότητα. Καθαριότητα γίνεται 28